Μεγάλο πρόβλημα εντοπίζεται στη λίμνη Παμβότιδα, γνωστή και ως λίμνη Ιωαννίνων. Λόγω του βιολογικού υλικού και άλλων ρυπογόνων παραγόντων που καταλήγουν μέσα σε αυτήν, συντελείται περιβαλλοντική καταστροφή. Ο καθένας έχει την πλέν, κάνει ραν, τα τάιτ μέσα τα καράβια, παράμε πηγαίνει αυτά. Πού πάνε αυτά τα λάδια και τα πετρέλαια. Απόβλητα κτηνοτροφικών και βιομηχανικών μονάδων καταλήγουν καθημερινά στη λίμνη, με αποτέλεσμα την αλλίωση της βιοποικιλότητας, ένα φαινόμενο το οποίο ονομάζεται ευτροφισμός. Παλαιότερα, πολύ παλιά, η λίμνη έφτανε μέχρι απάνω, τα κτίρια εκεί. Και αυτό το πράγμα εδώ, τον πλακτό, δεν τον λείπει. Καθαριζόταν μόνη της η λίμνη. Ξέρουμε πλέον σήμερα, έχουμε τα πάντα στη διάθεσή μας επιστημονικά, ξέρουμε ακριβώς τι χρειάζεται για τη λίμνη. Δεν ψάχνουμε να βρούμε, το ξέρουμε. Ο φορέας διαχείρισης της λίμνης, σε συνεργασία με το Δήμο Ιωαννίνων, πραγματοποιεί συστηματικούς ελέγχους για την παρακολούθηση των λιμάτων και τα επίπεδα της καθημερινής ρύπανσής της. Έχουμε μετρήσεις οι οποίες δείχνουν ότι έχει τον τελευταίο χρόνο μειωθεί η ρύπανση της λίμνης, όμως δεν το έχουμε εξαλείψει. Προσπαθούμε και σε εκπαιδευτικό επίπεδο, ενημερώνοντας τον κόσμο, δείχνοντας την κατεύθυνση ότι η λίμνη είναι πηγή της περιοχής μας, όχι μόνο των Ιωαννίνων αλλά και του Λεκανοπεδίου. Και πιστεύω ότι αυτή η προσπάθεια, αν συνεχίσουμε με αυτούς τους ρυθμούς, σε λίγα χρόνια θα καταφέρουμε να δείξουμε σημάδια βελτίωση για τη λίμνη Παμβότιδα. Οι αρμόδιοι έχουν αποφασίσει ελέγχους από αέρος με τη χρήση drone αλλά και συνόμευση με μη προγραμματισμένες περιπολίες. Από 1η Ιανουαρίου του 2021, η μη συμμόρφωση των πολιτών θα επιφέρει ποινικές κυρώσεις.